Γιατί πολύ ειρηνίτιδα έχει πέσει. Ο σκηνοθέτης ήταν. Είχα πρόβλημα μεγάλο. Η αλήθεια είναι ότι είχα και ένα ατύχημα. Είχε πάρει μια φωτιά το σπίτι που μένουμε από κάτω. Εισέπνευσα καπνούς και αυτό ενέτειμε. Εδώ μένεις. Στη Θεσσαλονίκη είναι σε ένα μέρος που μένουμε. Άμα δεν πας Αθήνα, τι σκηνοθέτης. Όχι, και εδώ πέρα μπορεί να κάνεις πράγματα. Τι να κάνεις εδώ. Εδώ γράφεις σενάρια, πας κάτω γυρίζεις, ξαναρίξεις στον τόπο σου. Δεν μου λες, όταν θες να εμπνευστείς κόκκινο, ακούς το μεσημέρι και κάνεις σενάρια. Εμπνέομαι τρομερά. Ναι. Από την κότα τη μεταξύ που έχετε είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι γόνιμη. Βέβαια είναι γόνιμη και πιστεύω πολύ που δεν ασχολιόμαστε με μπάλες και με ποδοσφαιρικά και αθλητικά. Μας αρέσει που έχετε μια ζωτική εκπομπή. Πόσο καιρό ακούς την εκπομπή τη μεσημέρι? Περίπου κάνα δίχρονο. Δίχρονο. Ναι. Πώς έγινε η ιστορία, για πες την. Η ιστορία έγινε πώς. Είχα πάρει ένα αυτοκίνητο δοκιμαστικό. Τι αμάξι? Ένα Fiat Punto. Με είχε πάρει ο πατέρας μου. Εγώ έχω μηχανή κανονικά, έχω μοτοσυκλέτα, αλλά πήρα και ένα αμάξι για τις βροχές και για αυτά. Εντάξει, σου πήρα μπας ένα Fiat Punto. Να το δοκιμάσω να δω μου αρέσει. Και δεν το είχαμε στην ασφάλιση ακόμα. Το δοκιμαστικά θα μου αρέσει. Όχι, το είχα έτσι και το πάρκαρα εκεί στην γειτονιά μου. Και έρχεται ένα αμάξι που δεν ξέρω ακόμα εκείνη τη στιγμή ποιο είναι και πέφτει πάνω σε ένα αστικό σε μια διασταύρωση. Το αστικό πέφτει πάνω σε ένα παρκαρισμένο και το παρκαρισμένο πέφτει στο δικό μου παρκαρισμένο. Το αμάξι το πήραμε ένα χιλιάρικο, εμείς τα απολεύω. Η ζημιά ήταν παραπάνω από ό,τι το αγοράσαμε. Ψάχνω να βρω ποια είναι οι πινακίδες αυτού που προκάλεσε το ατύχημα. Μου λέει παλί καρελί, ακούσα αθλητική. Εγώ τότε δεν σας άκουγα. Λέει, τους ξέρεις λίγο παλαβούς, λέει το μεσημέρι που κάνουν μια εκπομπή, λέει τον Κόκκινο και τον Κωστή το Ραπτόπουλο. Λέω, δεν τους ξέρω, όχι, τον Κωστή λέω, τον ξέρω, τον Γρηγόρη δεν τον ξέρω. Βάζω να σας ακούσω, άκουγα εκεί που μαλώνατε ο ένας, τον λέω, τι φίλοι είναι, λέω, πλακώνω όλη την ώρα, τι φάση. Τι σχέση είχαμε εμείς με το ατύχημά σου? Ότι ο Γρηγόρης έμαθα τελικά, αυτός που μου πήρε, δηλαδή από την ασφάλεια του παλικάρι που έμαθα, ότι αυτός που έπεσε με το αμάξι πάνω στο αστικό ήταν ο Γρηγόρης ο Κόκκινος. Μου λέει, αυτός φταίει που δεν έχει αμάξι. Δεν φταίει αυτός, φταίει εσύ που δεν τα ασφάλισες. Εγώ που δεν τα ασφάλισα, φυσικά, φυσικά, να τα λέμε αυτά.